Λυκείο. Μας παίρνουν παράδειγμα κάποιοι παράγοντες της περιοχής. Πάμε στον Ανδρέα Λέλο, είναι δίπλα μου εδώ, στο στούντιο του ITV, για να μιλήσουμε για μπάλα, να μιλήσουμε για Εθνική Ελλάδα, να μιλήσουμε για παζιά, να μιλήσουμε και για ερασιτεχνικό. Πώς είσαι, Ανδρέα? Την καλησπέρα μου, Βλάση. Καλά γενικά. Και όταν βλέπουμε μάλιστα τέτοιες πρωτοβουλίες, σαν τα παιδιά του τετάρτου λυκείου, γεμίζουμε από αισιοδοξία και χαρά. Έτσι. Γιατί πραγματικά μας βάζουν τα γυαλιά. Ότι κάτι θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια σε όλους. Σε αυτόν τον τόπο. Πραγματικά φαίνεται ότι η νεολαία μας, αφού μιλάμε και για αθλητισμό, που έχει βέβαια άμεση σχέση με την νεολαία, φαίνεται ότι η νεολαία μας κάνει βήματα μπροστά και μας δίνει νότες αισιοδοξίας. Είναι καλύτεροι. Τα παιδιά είναι καλύτερα από εμάς και αυτό εμένα με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Για να αλλάξουν, γιατί αυτοί θα αλλάξουν τα πράγματα. Σίγουρο, η νέα γενιά είναι καλύτερη. Μάλιστα, για πάμε. Για πάμε λίγο Εθνική Ελλάδας. Να πάμε Εθνική Ελλάδας. Ελλάδας. Αποκλεισμός από το Euro 2024. Πήραμε αυτό που μας άξιζε στο τέλος-τέλος. Έτσι, μια ευκαιρία κάναμε. Εντάξει. Η πίκρα παραμένει, πράγματι. Η πίκρα παραμένει. Εντάξει, δεν κάναμε σχεδόν στον κανονικό αγώνα καμία τελική. Είχαμε κάτι στην παράταση, είχαμε το δοκάρι του Μαυροπάνου, μια ευκαιρία με ένα σούτ του Μασούρα. Είχαν και αυτοί όμως κανένα δύο ευκαιρίες που έβγαλε ο Βλαχοδήμος εκεί, μάλλον συμπτωματικά από πολύ κοντά. Ναι. Τώρα η Εθνική Ελλάδος δεν θα έπρεπε να χάσει από τη Γεωργία. Εντάξει. Δεν παίζαμε στο Παρίσι με τη Γαλλία. Εντάξει. Μαζί σου, αλλά... έτσι. Το αξίζει να παίζαμε με τη Γεωργία. Την ομάδα να αξίζει η πρόκριση στο μάτς με τη Γεωργία. Την είδε δηλαδή εκεί, να αδικείται. Θα έλεγα, Βλάση, θα έλεγα ότι ήταν πιο παθιασμένη. Είχαν ένα όνειρο ζωής κι αυτοί. Οι Γεωργιανοί ήταν είχαν πιο ακριβώς. Είχαν 55.000 κόσμο επάνω, οι οποίοι ήθελαν κι αυτοί μια φορά στη ζωή τους να πάνε κάπου παραπάνω. Και καλά, και καλά. Να πάνε και να... Να πάνε και να... Εντάξει, δεν μας πειράζει. Από εκεί που δεν μπορούμε να... Να κάνουμε κάτι. Αφού λοιπόν, μας έλεγαν, okay. Στα πέναλτι. Στα πέναλτι, βέβαια... Εγώ διαφωνώ με κάποιους που λένε είναι ζάρια τα πέναλτι, είναι τύχη μόνο, είναι... Είναι και ικανότητα, είναι ψυχραιμία, είναι και προσωπικότητα. Ακριβώς. Δείχνεις ότι έχεις κότσια. Ναι, ναι, είναι προσωπικότητα. Έτσι, για να πω κάτι που είπε ένας προπονητής, το είπε λίγο διαφορετικά αυτός, αλλά αν το λέει έτσι, ναι, από το θέμα με το ΕΣΟΡΟΥ, πρέπει να έχεις προσωπικότητα και κότσια. Και πρέπει να έχεις και την τύχη, βέβαια. Έτσι. Ναι. Δεν είναι όμως μόνο τύχη. Δεν είναι μόνο τύχη. Είναι και η ικανότητα του τερματοφύλακά σου, η μέρα που θα βρεθεί. Ακριβώς. Η ψυχολογία του, όλα αυτά. Μόνο... Ακριβώς. Για μένα το λάθος ήταν, Βλάση, ότι δεν παίξαμε την αρχή πιο επιθετικά. Ναι. Εμείς αφαιθήκαμε στο ρυθμό της Γεωργίας και είπαμε όταν βγει, αν μας βγει, κάτι. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς δεν βγήκε. Λοιπόν, το φέρανε οι Γεωργιανοί στο δικό τους ρυθμό. Ωραία. Το πηγαίνανε τρενάροντας. Και περιμέναν και αυτοί ίσως κάποια στιγμή, γιατί καταλάβαιναν ότι σαν ποιότητα οι ποδοσφαιριστές τους ήταν κατώτεροι από εμάς. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Η μονάδα λοιπόν, έτσι είναι. Αλλά... Ο Πογέτη πρέπει να μείνει, Ανδρέα. Τι... Ο Πογέτη για μένα νομίζω ότι είχε να δώσει το έδωσε Βλάση. Ας αλλάξει να γίνει, να δοθεί ένας άνεμος αισιοδοξίας, να συνεχίσουμε με ψηλά το κεφάλι. Έτσι. Θα έλεγα ότι δεν φταίει μόνο ο Πογέτη. Φταίει και η ΕΠΟ, γιατί ο Πογέτη είχε ανακοινήσει ένα θέμα συμβολέου, ναι, το οποίο παρέμεινε μετέωρο επί μήνες τώρα. Ναι, το κρατούσε η ΕΠΟ για να δούμε τι θα γίνει. Έπρεπε όμως να κάνει κάτι, έτσι, να πει ή σε θέλω ή δεν σε τώρα θέλω. Τώρα αλλάζει και η διοίκηση. Ανεξαρτήτως αν αλλάγει η διοίκηση, κοίταξε, αλλάζει ο Μανολιός, τα ρούχα τα βάζει αλλιώς. Τώρα ήταν ο Μπαλτάκος, τώρα πάει για πρόεδρος της ΕΠΟ ο Μάικης Ογκαγκάτσης, ο οποίος είναι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, δηλαδή η ΕΠΟ παίζει ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα όταν η ΕΠΟ εξυπηρετεί, θα έλεγα, συμφέροντα ομάδων, και δεν νομίζω ότι την Εθνική την είχε βάλει σε κάποια δεύτερη μοίρα. Να σκεφτείς ότι οι προπονήσεις της ομάδος ψάχνανε να βρουν γήπεδα τις τελευταίες μέρες που θα προπονηθεί η ομάδα. Ωραίο είναι αυτό. Σημαίνει μια ανοργανωσιά. Και μετά για μένα έπρεπε κάτι να γίνει με τον Φορτούνη. Έτσι, μαζί όλοι σου, λέμε. Μαζί σου. Κάτι να τον πλησιάσουν. Αν δεν το έλεγε, θα το έλεγα εγώ. Ναι. Γιατί είναι ο παιχταράς, είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης αυτή τη στιγμή. Να τον πλησιάσουν. Μαζί με τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή. Ναι, συμφωνώ με τον Κωνσταντέλια. Αυτή αλλά ο Κωνσταντέλια είναι 20 χρονών, Βλάση. Σωστό. Ο Φορτούνης είναι 31. Λοιπόν, να, είναι ο άλλη προσωπικότητα. Την ευκαιρία, ρε, Ανδρέα. Είναι άλλη προσωπικότητα. Φάνηκε η έλλειψη του Φορτούνη σε φάνηκε αυτό το παιχνίδι. Φάνηκε. Θα σου έκανε μια φάση, δύο φάσεις. Ένα κόλπο. Έκανε μια ενέργεια. Ακριβώς. Μια ενέργεια, έστω. Ωραία. Και ένα καλό στοιχείο. Θα δούμε, από την τηλεόραση του. Θα δούμε. Μια χαρά. Okay. Θα διαλέξουμε ο καθένας από μια ομάδα. Και δεν ξέρω για μένα και κατά πόσο ήταν ψυχολογικά έτοιμη. Για μένα το 5-0 με το Καζακστάν έκανε ζημιά. Ναι. Έτσι, φάνηκε και υπερεκτιμήσαμε. Ότι είμαστε υπερομάδα. Υπερεκτιμήσαμε. Και κατά πόσον μετά μείναμε στον αγώνα με τον Καζακστάν, έπρεπε να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Τελείωσε ο αγώνας με τον Καζακστάν,
οι υπεύθυνοι της ομάδος να πούν στα παιδιά ότι ξέρετε, εδώ είναι άλλο παιχνίδι. Ξεκινάμε από το μηδέν. Okay. Έτσι. Πάμε στον Μπας Γιάννενα. Πάμε στον Μπας. Μας τώρα, να μην την πατήσουμε όπως την πάτησε η Εθνική. Έτσι. Ναι. Να μην έχουμε αποτυχία στα επόμενα 6 παιχνίδια. Να μείνουμε στην κατηγορία, ρε φίλε. Να μείνουμε στην κατηγορία. Να μείνουμε στην κατηγορία. Και να μην ξανακάνουμε τα τεράστια λάθη που κάναμε τη φετινή χρονιά, λέω εγώ. Αν θα μείνουμε, δεν θα τα κάνουμε. Είμαι σίγουρος. Αλλά, λοιπόν, αλλά οι πιθανότητες, να το ξαναπώ για μία ακόμη φορά, δεν είναι μαζί μας. Δεν είναι μαζί μας. Είμαστε ρεαλιστές. Όχι. Πας Πανετολικός το Σάββατο. Σε ακούω. Πας Πανετολικός το Σάββατο. Από τη Δευτέρα κανονικά, σχεδόν κανονικά, μπήκε στις προπονήσεις ο Κόντε. Πάντως θα είναι έτοιμος για μεθαύριο, για τον αγώνα της, του Σαββάτου. Ναι. Με Νάγκη στο τέρμα, κατά πάσα πιθανότητα, από ό,τι φαίνεται δηλαδή. Ο Σόρια θα επανέλθει, ήταν τιμωρημένος. Ωραία. Λοιπόν, και ο Ντεμίρ, ο οποίος έχει γεννήσει η γυναίκα του, ήρθε με γλυκά στην προπόνηση. Α, να του ζήσει κιόλας. Να του ευχηθούμε να είναι γερό, το παιδί του. Να είναι τυχερό το παιδί του. Ο μοναδικός απώνο τούτου, για τον οποίο οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι σε συνεννόηση με τους γιατρούς της Μπόχουμ δεν θα κάνει εγχείρηση. Θα πάει συντηρητικά, πιστεύοντας ότι μπορεί να μετάσχει σε κάποια από τα τελευταία μάτς των play-offs. Λοιπόν. Προφανώς δεν είναι τόσο μεγάλη ζημιά όσο θεωρήθηκε αρχικά. Δούμε. Γιατί ο Τούτου είναι παιχταράς και πολύ χρήσιμος είναι... εδώ που βρεθήκαμε. Δω, έστω σε 2-3 αγώνες, αν μπορούσε να βοηθήσει, θα ήταν αυτό που λέμε ευχής έργων. Ωραία. Τώρα, άλλο έχεις να μου πεις για το Πάσχα. Να σου πω ότι... Τώρα αυτό είναι παιχνίδι χωρίς αύριο, έτσι. Χωρίς αύριο. Το κάνουμε τέλος. Το κερδίζουμε, πρέπει να κερδίσουμε κι άλλα. Αν κερδίσουμε, είναι και το άλλο. Δεν είναι μόνο οι 3 βαθμοί που παίρνουμε. Είναι ότι κρατάμε τον Πανετολικό κοντά, ο οποίος θα αναγκαστεί να παίξει στα υπόλοιπα παιχνίδια πολύ δυνατά. Γιατί φαντάζεσαι ότι έχουμε 5 βαθμούς διαφορά. Αν κερδίσει ο Μηγέννη το Πανετολικός, πάει στους 8. Μπορεί να είναι και αδιάφορος κάποια στιγμή από ένα σημείο και πέρα. Έτσι. Μπορεί να ξεφύγει αρκετά και να είναι αδιάφορος. Ενώ κρατώντας τον χάσουμε, κοντά. Αν χάσουμε, χάνουμε, τελειώσαμε. Δεν αν χάσουμε. Έστω και με ισοπαλία θα είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να κερδίσουμε και άλλα παιχνίδια, αλλά μπαίνουμε τουλάχιστον σε μια. Πολύ δύσκολα πράγματα και με ισοπαλία πάντως. Μάλιστα. 10 ευρώ τα εισιτήρια. 10 ευρώ τα εισιτήρια. Κυκλοφορούν από εχθές. Καλό αυτό. Πολύ καλό. Οι κάμερες λειτουργούν κανονικά. Να πούμε και ένα μπράβο. Έτσι. Γιατί στην Τρίπολη δεν λειτουργήσαν την προηγούμενη φορά. Στον Βόλο δεν λειτουργούν μετά. Στην διοίκηση Χρυστοβασίλη. Στην διοίκηση Χρυστοβασίλη, βεβαίως, τα παιδιά. Να πούμε και δύο κουβέντες, να σχολιάσουμε λίγο και τη συνέντευξη τύπου, άμα θέλεις. Αφού τους, όπως είπα, τα απονείμουμε τα εύσημα για την προσπάθεια που κάνανε με τις κάμερες. Οι κάμερες, οι οποίες τα ελέγχουν όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, ελέγχουν και περιβάλλοντα χώρο. Δηλαδή τον κοντινό περιβάλλοντα χώρο. Έτσι. Η συνέντευξη τύπου δεν γίναμε σοφότεροι. Έτσι. Είναι σίγουρο. Ναι. Είδαμε όμως μια διάθεση από τα αδέρφια να συνεχίσουν. Να συνεχίσουν εδώ όπου και να είναι ο ΠΑΣ. Όπου και να είναι ο ΠΑΣ. Έτσι είπαν, θα είμαστε εδώ. Βέβαια, εντάξει, δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο και την ευχή να έρθει και μια πρόταση σημαντική σε αυτή την περίπτωση. Αλλά αυτό το έλεγε και ο πατέρας τους. Αυτό έλεγε και ο πατέρας. Αυτό το ακούμε από το 2009. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και είναι λογικό αυτό. Είναι λογικό, άμα έρθει μια καλή πρόταση. Γιατί όχι, έτσι. Βεβαίως. Αν σου την πρόταση όπως λένε από τον Μητυλινέο ή από τον Σπανό ή δεν ξέρω από πού ή από τον Ατζού. Θα αλλάξουμε και level, θα αλλάξουμε επίπεδο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έπρεπε να γίνει αυτή η συνέντευξη νωρίτερα. Τώρα αργήσαμε λίγο. Πολύ νωρίτερα. Αργήσαμε. Λοιπόν, και φαίνεται όμως ότι στην κοινωνία... Πολλές ευθύνες για τα φετινά, για τη φετινή πορεία του. Πολλές ευθύνες. Έχει ο Χρυστοβασίλης και ο πρόεδρος και ο αδερφός. Πάντως από την ώρα που δώσαν την συνέντευξη τύπου τα παιδιά, νομίζω ότι άλλαξε και λίγο το κλίμα. Υπάρχει μια αισιοδοξία. Σταμάτησε λίγο η μουρμούρα στο διαδίκτυο και σε όλα τα σχετικά. Ακόμα στον δρόμο, στην πόλη που βλέπεις τον κόσμο, σταμάτησε λίγο. Είπαν καλά φάνηκαν τα παιδιά, θα δούμε. Φάνηκαν καλά παιδιά. Διάφορα. Μας έδειξαν και λίγο στο συνέστημα με τον πατέρα του. Έτσι. Εγώ προσωπικά έχω την καλύτερη άποψη. Είχα την καλύτερη άποψη για τον Γιώργο Χρυστοβασίλη και έχω τις καλύτερες. Ήταν πραγματικά ο πατέρας του, ήταν κύριος. Ο πιο πετυχημένος πρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννενα. Από τα αποτελέσματα ήταν ο Γιώργος Χρυστοβασίλης. Ακριβώς. Ήταν η ποιον τόνο. Μας άγγιξαν και πάντως λοιπόν, και τα παιδιά, Βλάση, έδειξαν έξυπνα παιδιά. Ναι. Τα λέμε είπε παιδιά. Και αυτό το ωραίο παιδιά, ο Παναγιώτης ο Χρυστοβασίλης ότι είμαστε έτσι ρομαντικοί. Δίνουν ευκαιρίες, εμπιστευόμαστε και τους προπονητές μας και τους παίκτες μας. Σωστά, δείξαν ένα προφίλ ωραίο και δείξαν έξυπνα παιδιά. Έξυπνα παιδιά, αλλά πρέπει να ξέρεις να διαχειρίζεσαι μια ομάδα. Χρειαζόμαστε στελέχη. Είναι άλλα επίπεδα. Η ομάδα χρειάζεται στελέχη.
Η ομάδα χρειάζεται στελέχη και μάλιστα χρειάζεται στελέχη έναν μόνιμα σε μόνιμη βάση στην Αθήνα, στα κέντρα, αύριο, στα κέντρα των αποφάσεων. Τα έχουμε ξαναπεί. Στα κέντρα των αποφάσεων. Πάντω. Αύριο ο Παναγιώτης και ο Βασίλης θα στελέχη. Ανοίχθηκαν. Ωραία. Ανοίχθηκαν και έχουν και καλή επαφή, όπως είπατε και χθες, με τον Χριστόδουλο και με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο. Να υπάρχει αυτή η πληροφορία. Εγώ είδα μια επαφή που κάνανε μετά τη συνέντευξη τύπου. Του είδαμε, πολύ μικροί είναι. Του είδαμε να συζητάνε. Λοιπόν, και νομίζω ότι με τη βοήθεια του καθενός. Μάλιστα, θα παίξουμε τις τελευταίες ελπίδες μας. Πες μου να το παίξω στοίχημα. Εγώ θα έλεγα άσο. Και ο Χριστόδουλος μην παίζει στην ομάδα σου. Στοίχημα, εγώ παίζω τον πατέρα. Εντάξει, έχω χάσει κάτι χρήματα. Συνήθως και εγώ δεν παίζω. Γενικά δεν παίζω ελληνικό πρωτάθλημα. Επειδή έχουμε χάσει κάτι χρήματα. Όταν παίζουμε, τέλος πάντων. Μήπως ρεφάρουμε, για πες. Εγώ νομίζω ότι είναι άσο. Άσο με μισό μηδέν. Λοιπόν, νομίζω ότι θα το κερδίσουμε αυτό το μάτσο. Οκ, λοιπόν. Πάμε. Ένα λεπτό θα σου πω μόνο πες. Ότι φάνηκε σίγουρος για την παραμονή του Πανετολικού, επειδή έχουμε αντίπαλο τον Πανετολικό. Ναι. Ο Μάρκο Μαρκόφσκι, ο πρώην επιθετικός, ο οποίος έχει θέση στη διοίκηση του Πανετολικού τώρα. Ναι. Ο Πάσιπ είναι στη χειρότερη θέση από όλους. Είμαστε βαθμολογικά. Ενώ ο Βόλος, λέει, και η Κηφισιά μπορεί να μην έχουν κόσμο, αλλά έχουν αξιόλογο ρόστερ. Θεωρεί ότι έχουν πιο αξιόλογο ρόστερ από εμάς. Και είπε για τον Πανετολικό, εμείς είμαστε καλή ομάδα και είμαστε οι καλύτεροι. Στα play out, μάλιστα, στην τετράδα τουλάχιστον. Το εννοεί στην τετράδα. Το δείξουν και στο γήπεδο. Τώρα, να πω κάτι για τις ομάδες νέων, στα γρήγορα. Την ήττα με σκορ 3-2 γνώρισε η K17 του ΠΑΣ στον Βόλο από την τοπική μάλιστα, ομάδα. Okay, ναι. Λοιπόν, τα γκολ του ΠΑΣ για έναν ο Τούφας και ο Κάμτσης. Ενώ η K15 κέρδισε τον Άρη. Είναι πολύ καλή η K15 του ΠΑΣ, οι πιτσιρικάδες. Ναι. Κέρδισαν τον Άρη με 2-0. Με γκολ του Μανσουαρίδη και του Κλίμη. Ωραία. Να σου πω και κάτι ρετρό που αναφέρει ο φίλος μας ο Βαγγέλης ο Γιφτόπουλος. Πριν πάμε να μου πεις κάτι ρετρό. Mm-hmm. Πριν πάμε ναι, πριν πάμε στην Κατσικά να σου πω κάτι ρετρό. Για έναν αγώνα κυπέλου που είχε γίνει σαν εχθές στην Κατερίνη με τον Πιερικό που ήταν τότε Αλφα Εθνική. Έγινε το 1974, 27 Μαρτίου. Εποχή Αργεντίνων, εποχή Αργεντίνων. Και θα σου πω και τη σύνδεση να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Και τι έγινε. Χάσαμε 2-1 από τον Πιερικό, ήταν προημιτελική φάση κυπέλλου Ελλάδος. Αν κερδίζαμε, μονά πηγαίναμε στους 4. Από τους 8 στους 4. Μονά παιχνίδια, χάσαμε 2-1. Μονό. Τον κόλ. Λοιπόν, τον κόλ ο Κοντογεωργάκης. Μεγάλη. Και υπάρχει και μια μεγάλη ιστορία για αυτόν τον αγώνα. Για πες. Πριν λίγες μέρες είχε πάει στα μπουζούκια ο ποδοσφαιριστής Φωτεινός του ΠΑΣ Γιάννενα. Δεν τον είχε περάσει, ναι, ήταν καλός αξιόλογος. Εντάξει, okay. Είχε πάει στα μπουζούκια. Λοιπόν, είχε πάει στα μπουζούκια. Και προπονητής ήταν ο Αλέφαντος στον ΠΑΣ. Και μόλις έμαθε ο Αλέφαντος ότι πήγε στα μπουζούκια, του ρίξε δυο σκορές τον τώρα τον Αλέφαντο, του ρίξε κανένα δυο σφαλιάρες. Σφαλιάρες. Λοιπόν, και τον έδιωξε η διοίκηση και ανέλαβε προπονητής ο Ριγκάνη. Ο πατέρας του Λόκο. Ο οποίος ήταν μεγάλος ποδοσφαιριστής, έτσι. Έχει παίξει Γιουβέντος, παίξει Εθνική Αργεντινής. Εθνική Αργεντινής, Γιουβέντος. Ήταν, λέει και ο Λόκο, παραδέχεται ότι ήταν καλύτερος από αυτό. Ναι, έτσι λέει. Ο πατέρας μου λέει, για να έχει παίξει Εθνική Αργεντινής. Ήταν καλύτερος από μένα. Για να έχει παίξει Εθνική Αργεντινής και Γιουβέντος. Εντάξει. Που είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής. Όχι ότι δεν μπορούσε να παίξει. Ανέλαβε ο Ριγκάνη. Ναι, προπονητής. Ναι, κοτσάρισμα ήταν εκείνον τον αγώνα. Στον πάγκο, μάλιστα, σκόραρε ο γιος του. Μάλιστα. Τα γκολ από τον Πιερικό, καλοί ποδοσφαιριστές. Ο Αδαμόπουλος και ο μετέπειτα Καλαμπάκας που είχε μάλιστα πάει στον Ηρακλή, ο γνωστός Καλαμπάκας. Να πω τη σύνδεση στον για την ομάδα του ΠΑΣ. Ναι, ΠΑΣ μόνο. Λίσα, Γραμμενιά της Τσουρλίδας, Σιόντις Χατζικαπετάνης, το κλασική άμυνα. Μάντος, στο 78 μπήκε ο Βογιατζής. Κοντογιωργάκης Μοντές, ναι. Αλβαρές Νικολαίδης Γκλασμάνης. Αυτά. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για άλλα πράγματα. Ομαδάρα, οι συγκρίσεις τώρα με τη σημερινή ομάδα, παρακαλώ τους τηλεθεατές να μην γίνουν. Εντάξει. Να μην μπουν στη διαδικασία σύγκρισης. Ας αποφεύγονται. Ωραία, τώρα, για πάμε Θέλα. Θέλα, λοιπόν, Κατσικάς. Α, να μην μηδενίζουμε τίποτα, αλλά τέλος πάντων ήταν άλλη κλάση. Λοιπόν, Θέλα Κατσικάς πέταξε από τα χέρια της πραγματικά τη νίκη στον αγώνα με τη Ζάκυνθο. Προηγήθηκε με 2-0 στο ημίχρονο, με γκολ του Παπά και του Κωνσταμένα και κατάφερε από το 65 και μετά να φάει 3 γκολ από τη Ζάκυνθο. Να δεχτεί 3 γκολ από τη Ζάκυνθο. Μια ομάδα που δεν ήταν, εντάξει, είναι πιο πάνω στην βαθμολογία, θα πούμε την βαθμολογία, αλλά όχι και 3 γκολ μέσα σε 25 λεπτά. Μάλιστα. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλη απώλεια και φέρνει σε δύσκολη θέση την ομάδα της Θέλας. Δυσκολεύει. Να πω εδώ ότι οι 7 τελευταίες ομάδες πέφτουν στις αριστεχνικές κατηγορίες του ομίλου από τις 18 ναι, και θα τις πούμε. Λοιπόν, δίνει
η ενδέκατη ομάδα μπαράζ, οι τέσσερις ενδέκατες ομάδες των τεσσάρων ομίλων δίνουν μπαράζ 2-2, 2-2 και οι νικητές μένουν, οι ηττημένοι πέφτουν. Μάλιστα. Ακόμα και ενδέκατη δηλαδή να καταλήξει η ομάδα της Στήλας, θα δώσει αγώνα μπαράζ. Πρέπει να καταλήξει από δέκατη θέση και πάνω. Δύσκολο. Πες μου βαθμολογία. Βαθμολογία. Λοιπόν, είναι η Αρτάκη, συγγνώμη, είναι ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 62. Η Αρτάκη 60, Σβορώνος, Πιερίας επίσης, όπως το Κεραμίδι, 59, Μάχη, 3 βαθμοί διαφορά, 3 ομάδες σε 3 βαθμούς. Υπόθεση της Πιερίας. Υπόθεση Πιερίας και της Αρτάκης. Αστέρα Σταυρού 51, στο Ελληνοκλάδι η ομάδα. Πιερικός 49, Ζάκυνθος 45, Κιλελέρ 44, Τρίκαλα 43. Αστέρας Πετριτή και Αναγέννηση Άρτας στο 41, 9 και 10η θέση. Εορδαϊκός του Τελεμαϊδος 39, Θεσπρωτός 39, Κατσικά 35. Μάλιστα. Και είναι, έχει από κάτω. Και για το Θεσπρωτό είναι ομάδες. Λίγο δύσκολα. Και το Θεσπρωτό είναι λίγο δύσκολα. Ότι μπορεί να... Η αναγέννηση έχει ένα κλικ παραπάνω. Τέτοιες, αλλά είναι... έχουμε παιχνίδια ακόμα. Να. Πέντε ομάδες Βλάση, η Καστοριά με 30, Βατενιακός 28, Λευκή με 24. Η Φίκη φυσικά και τα Μαγνησιακός έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Αυτές οι πέντε ομάδες φαίνεται να μην αποφεύγουν τον υποβασμό. Μάλιστα. Θα γίνει μια μάχη, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε ομάδες για να αποφύγουν δύο, αν είναι δυνατόν και τρίτη θέση που θα δώσει μπαράζ. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνει η Θήλα Κατσικά. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνει ακριβώς. Και ο Θεσπρωτός βέβαια και η Αναγέννηση Άρτας. Το καλό είναι για την Ήπειρο να μείνουν και οι τρεις. Και το καλό θα ήταν η ομάδα που θα βγει πρωταθλήτρια από εδώ, από την ΕΨΥΠ, να ανεβεί στην ΓΑΜΑ Εθνική. Πάμε, θα ήταν ιδανικό. Α, να πω λίγο τις ομάδες, το πρόγραμμα της ΓΑΜΑ Εθνική την Κυριακή. Καστοριά Κατσικά είναι την Κυριακή. Η Εορδαϊκός Αναγέννηση Άρτας και Θεσπρωτός Τρίκαλα. Τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια για όλους. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, να πω όσον αφορά, πριν πάμε στην πρώτη αεραστεχνική και στη δεύτερη και στη ΓΑΜΑ, ότι στις 17 Απριλίου με απόφαση της ΕΨΥΠ θα γίνει ο τελικός της ΕΨΥΠ των αεραστεχνικών, του τελικός κυπέλου αεραστεχνών. Στις 6 το απόγευμα, Τετάρτη 17 του μηνός Απριλίου στο Ζωσιμάδες. 6 ώρα το απόγευμα και πολύ σωστά και μπράβο, δηλαδή που θα γίνει στο Ζωσιμάδες. Οκ, okay, πάμε. Λοιπόν, θα πάω στην Α αεραστεχνική, δεν θα πω αποτελέσματα της Κυριακής. Είναι γνωστά τώρα, έχουν είναι γνωστά, έχουν περάσει τόσες μέρες. Γίνανε τρεις αγώνες όμως εχθές. Μέτσοβο Ανατολή 1-3 στο Μέτσοβο, Γκρέμο στο γκολ του Μετσόβου, Κωσιφαρίνης και Γιαννιώτης 2 γκολ για την Ανατολή. Okay, νησί Κόνιτσα 2-2. Προηγήθηκε Κόνιτσα 0-2 με 2 γκολ του Ανδρέα του Πατσούρα. Είχε και μια αποβολή. Το έφεραν στα ίσια το παιχνίδι. Το έφεραν στα ίσια λόγω είχε και την αποβολή από τον το πολύ έμπειρο τον Σπύρο του Μουρουχίδη. Υπήρξε μια αποβολή. Ναι. Λίγο αυστηρή για μένα, τέλος πάντων. Λοιπόν, το νησί ισοφάρισε με Ζαρκαλί και Οικονόμου 2-2. Ναι. Χουλιαράδες Νεοκεσάρια 4-0. Βάσης, Τσιγαράς, ο γιος του Κώστα του Τσιγαρά, ταλέντο, καλός ποδοσφαιριστής, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο πατέρας του, τον ξέρουν πολύ τον Κώστα του Τσιγαρά, από τα παιδινά, από τα νοπαιδινά, γνωστός. Αυτό γκολ και το τέταρτο γκολ δεν ξέρω τη ομάδα του Χουλιαράδων, του σκορ ήταν 4-0. Ωραία. Να σου πω λίγο τη βαθμολογία στα γρήγορα. Πάμε βαθμολογία για επόμενη αγωνιστική. Έτσι. Η Θεία Λερούσας 69. 67 η Ανατολή, η Καστρίτσα 65, Κουτσελιός 41, Κεφαλόβουρσο 39, Μέτσοβο 37, Κόνιτσα 35, Σταυράκη 29, και Χουλιαράδες τους έχουν ξεπεράσει 30, Νησί 26, Νεοχωρόπουλο 25, Δροσοχώρη 24, Πέραμα 23, Νεοκεσάρια 19, Λογκάδες 17, Αλυμπερός Βουνοπλαγιάς 7. Λοιπόν, Σάββατο. Τι έχουμε στην αεραστεχνική. Νησί Ανατολή, Μέτσοβο Κουτσελιό, Σταυράκι Κεφαλόβρυσο, Λογκάδες Βουνοπλαγιά, Νεοχωρόπουλο Πίνδος Κόνιτσας, Χουλιαράδες Δροσοχώρη. Και την Κυριακή, προοδευτική παράματος Θήλα Ηλιούσας, Αγροτικός Καστρίτσας, Νεοκεσάρια. Οκ, okay, πάμε Β. Β. Τη βαθμολογία. Βαθμολογία. Αμπελόκηπη 67, Γιάννενα 60, Κοσμηρά 45. Διεκδικούν όμως την τρίτη θέση που έχει τώρα η Κοσμηρά, Ζωοδόχος 42, Πράματα 41, Δελβινάκη 40, Δαφνούλα 39 και Κρανούλα 38. Λοιπόν, η επόμενη αγωνιστική, ΑΕ Γιάννενα Πράματα, το Σάββατο, επίσης το Σάββατο, Κοσμηρά Τίγρης, Κλιματιά Κάστρο, Δαφνούλα Μουσιωτίτσα και την Κυριακή Ροδοτόπη ΑΕ Τωράχη,
Αγία Μαρίνα Αρώνα Ανηλίου, Ζωοδόχος Δελβινάκη, Ηλιόκαλη Φλόγα Πετσαλίου, Αμπελόκηπη Αστέρας Αμφιθέας, Κρανούλα Ασβεστοχώρη. Γάμα κατηγορία και τώρα θα μου πεις εσύ τι έγινε στο ντέρμπι Βελισάριο Αυγό. Βελισάριο Αυγό. Έμαθα ότι ήσουν... Ήφαιστος Βελισάριο, Βελισάριο Ήφαιστος, 1-1. 1-1. 0-1 ο Ήφαιστος, 1-1. Ένα παιχνίδι μοιρασμένο, το πρώτο ημίχρονο του Ήφαιστου. Στην αρχή, είπε επειδή είμαι στο γήπεδο, στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου το Βελισάριο είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, έβαλε τον γκολ και μετά πήρε τα πάνω του ο Ήφαιστος. Θα μπορούσε να βάλει ένα γκολ ο Ήφαιστος στο δεύτερο μισό του δεύτερου ημιχρόνου, δεν το κατάφερε. Σε κάθε περίπτωση, εκεί θα γίνει έγινε μάχη. Έγινε ένα ντέρμπι πάντως. Θα γίνει έτσι. Μάχη. Θα είναι γίνει πολύ μάχη. Κόσμο, έμαθα Βλάση. Πολύ κόσμο, πολύ κόσμο. Στο νησιακό γήπεδο. Ναι. Βέβαια. Το Βελισάριο είναι μια ομάδα μια μεγάλη συνοικία. Εγώ μένω στο Βελισάριο, μένω εκεί. Είναι μια μεγάλη συνοικία. Το Βελισάριο αδικείται που είναι σε αυτή την κατηγορία. Σίγουρα έτσι, και, είναι και έχει ιστορία. Έχει καλή ομάδα το Βελισάριο. Έχει ιστορία τα στιγμά σε κάθε περίπτωση. Και ο Ήφαιστος έχει πολύ δυνατό προπονητή και καλή ομάδα. Έχει φτιάξει καλή ομάδα ο Μιχάλης ο Κατσίκος. Ναι. Και όχι επειδή είναι φίλος μου. Ναι. Ο Μιχάλης ο Κατσίκος, ο οποίος είναι και στο Πέραμα. Και εντάξει, το Πέραμα εντάξει, δέχτηκε 6 γκολ από την Ανατολή. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν... είναι στον Ήφαιστο Αυγό. Λοιπόν, ήταν Αυγό, καλό λοιπόν. Το Πέραμα. Το... Ο Μιχάλης ο Κατσίκος άλλαξε λίγο τα πράγματα στο Πέραμα. Ήταν... Δεν άξιζε αυτά το 6-1 που δέχτηκε. 6-1 με Ανατολή. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε. Να πούμε λίγο την γίνεται μάχη για την άνοδο. Πολύ μεγάλη. Ναι. Βελισάριο 48, ωραία. Ελληνικό 45 και Αυγό 45 και Σιράκο 45. Λοιπόν, τέσσερις ομάδες για δύο θέσεις. Και πάμε. Δεν γίνεται μάχη, τρελή, δυνατή. Ναι. Θα έχουμε Σιράκο Απίθαρχος, ναι. Περίβλεπτος Ελληνικό, Αυγό Πλατανιά. Λοιπόν, φαβορεί βέβαια οι ομάδες, οι πιο μπροστά στην βαθμολογία, ναι. Το Σιράκο, το Ελληνικό και το Αυγό, αλλά κανένας αγώνας δεν είναι εύκολος. Απείρωταν Περιστέρη, Πύρος Βοτονοσίου, Πυρωτικός Μαρμάρων, λοιπόν, και το Σάββατο αυτά. Ναι, και την Κυριακή, ναι. Ζήτσα Βελισάριο, στη Ζήτσα το Βελισάριο, δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι δύσκολα παιχνίδια. Δύσκολα παιχνίδια. Είναι και τα γήπεδα λίγο παράξενα, ναι, εντάξει. Ναι. Αμπελόκηπη Ραφτανέη, επίσης την Κυριακή. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να ολοκληρώσω ένα λεπτό με μπάσκετ. Χάθηκε ένας αγώνας για τον Μπάς Γιάννενα του Μάριου του Μιχαήλ 70-78 από την ομάδα των Σπυρίδων Καλυθέας. Μια πολύ, πολύ καλή πάντως ομάδα. Πολύ καλή η Άσμπερη, η ξένη του Μπάς Γιάννενα, αλλά πολύ καλή και πάλι θα έλεγα η κορυφαία η Ντίνα Σαριγιανίδου. Επίσης να πω ότι ο Βίκος Φάλκονς πάει πολύ καλά, πήρε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας. Παλεύει ο Βίκος Φάλκονς για να πάει στην Α2. Από πίσω υπάρχει και η εταιρεία η μεγάλη του Βίκου. Ναι. Θα έλεγα ότι την τελευταία αγωνιστική έχει ρεπό και επόμενο παιχνίδι θα είναι στη δεύτερη φάση των play-off με αντίπολο τον νικητή του ζευγαριού των ομάδων που θα τερματίσουν στην τέταρτη και πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Ενώ απέφυγε τον απευθείας υποβιβασμό το IBC στη National League 2. Να ολοκληρώσω με κάτι άλλο, επέτρεψε μου λίγο. Η κόρη του φίλου μου του Νίκου του Ντούσκου και συνάδελφου, βέβαια, του Νίκου του Ντούσκου, του δικηγόρου. Ναι. Λοιπόν, η Ουρανία Παύλα Μαρίνα Ντούσκου, 16 χρονών, στο σλάλομ, στη χιονοδρομία, ήταν πρώτη σε αγώνες που γίνανε στον Παρνασσό, στο σλάλομ και στο γιγαντιαίο σλάλομ. Επίσης, η κοπέλα αυτή, οι γονείς ανέλαβαν την ευθύνη και το ρίσκο να την αφήσουν 11 χρονών να πάει στη Γερμανία, όπου σπουδάζει, ναι, είναι σε φοιτή, ναι, και προπονείται στο κομμάτι των Άλπιων που είναι στη Γαλλία, ψηλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και στο γαλλικό πρωτάθλημα, πριν από λίγες μέρες, στο σλάλομ βγήκε πρώτη. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό ταλέντο, και το οποίο έχει προσπαθήσει πάρα πολύ και μακάρι η κοπέλα να έχει την εξέλιξη που ονειρεύονται όλοι. Να έχει την που πρέπει και που θέλει για να καταφέρει ό,τι θέλει στη ζωή της. Δεν ξέρω, πώς θα πας με τα χειμερινά σπορ, δεν ξέρεις σκι. Τα παλιά έκανα λίγο. Έκανες σκι. Ελαφρώς. Δηλαδή μέχρι να έμενα, έπεφτα αμέσως, αλλά εντάξει, ανέβαινα πάντως. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς, περισσότερο εσάς. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.